Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το κρυπτονόμισμα Monero. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, κάντε μια γραφή και ένα like για να βοηθήσετε το κανάλι μας να ανέβει ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε και ξεκινάμε. Το Monero είναι ένα αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα που κυκλοφόρησε στην αγορά τον Απρίλιο του 2014. Δεν πρόκειται για ένα απλό αντίγραφο του bitcoin, διότι οι προγραμματιστές του έχουν προβεί σε ορισμένες βασικές ενέργειες προγραμματισμού, οι οποίε εκτό των άλλων έχουν ω αποτέλεσμα τη διασφάλιση τη απόλυτη ανωνυμία των συναλλαγών. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται καλύτερα το απόρριτο του χρήστη σε σχέση με το bitcoin. Επιπλέον, η δυσκολία εξόριξη και το μέγεθο των μπλοκ αναπροσαρμόζεται συνεχώ. Ο όρο Μονέρο προέρχεται από την τεχνητή γλώσσα Esperanto και σημαίνει νόμισμα αλλά και κέρμα. Η αξία του Μονέρο όπω και πολλών άλλων ψηφιακών νομισμάτων, αυξήθηκε σημαντικά κατά το έτο 2017. Μετά έπεσε και ξανανέβηκε. Ενώ η τιμή του τώρα κυμαίνεται γύρω στα 265 δολάρια. Με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο ψηφιακό νόμισμα να συγκαταλέγεται στα πιο κεφαλοποιημένα ψηφιακά νομίσματα. Και αυτή την περίοδο κυκλοφορούν στην αγορά περίπου 18 εκατομμύρια μονέρο με την κεφαλοποίησή του να είναι πάνω από 4 δισεκατομμύρια 735 εκατομμύρια και βρίσκεται στη θέση 26 στη σειρά από τα κρυπτονομίσματα. Πάμε τώρα να δούμε μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτού του κρυπτονομίσματος, ο οποίος κώδικά του διαφέρει πολύ από άλλους κώδικες άλλων ψηφιακών νομισμάτων. Βασίζεται στο πρωτόκολλο CryptoNote, του οποίου ο αλγόριθμος δημιουργεί και λειτουργεί με κρυφές διευθύνσεις και υπογραφές δαχτυλίδι και στο οποίο το μέγεθο των μπλοκ μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τι ανάγκε κάθε φορά. Ένα χαρακτηριστικό που το προσδίδει μεγαλύτερη δυνατότητα κλιμάκωση. Δεν υπάρχει όμω καμία λίστα μέσω τη οποία μπορεί κανεί να δει το μέγεθο του πορτοφολιού. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νομίσματο αυτού είναι η ανωνυμία του. Οι συναλλαγέ είναι κρυπτογραφημένε και δεν μπορούν να εκτελεστούν μέσω τη ανάλυση μια αλυσίδα μπλοκ. Για τη διασφάλιση τη πλήρου ανωνυμίας χρησιμοποιούνται υπογραφέ δαχτυλίδια, χάρη στι οποίε δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των ποσών που ξοδεύονται. Αυτό καθιστά σχεδόν αδύνατη την ταύτιση αγορών και πωλήσεων με συγκεκριμένα άτομα. Σε αυτέ τι συναλλαγέ, τόσο ο αποστολέα όσο και ο παραλήπτη, αλλά και το ύψο του ποσού είναι στοιχεία που παραμένουν εντελώ ανώνυμα. Δεν είναι επίση δυνατό να βρει κανεί πόσα νομίσματα έχει στην κατοχή του αποστολέα ή ο παραλήπτη με συναλλαγή προαιρετικά είναι δυνατόν με ένα κλειδί προβολή το οποίο μπορεί να κοινοποιηθεί να καταστεί μια συναλλαγή διαφανή. Το νόμισμα αυτό είναι ταχύτερο από το bitcoin επειδή τα μπλοκ λειτουργούνται και δημιουργούνται εντό 2 λεπτών, ενώ στην περίπτωση του bitcoin για την ίδια εργασία απαιτούνται έω και 10 λεπτά. Η δυσκολία τη εξόριξη προσαρμόζεται συνεχώ. Το νέο αυτό χρήμα, το οποίο δημιουργείται ένα μπλοκ, ονομάζεται ανταμοιβή εξόριξη. Αυτή η ανταμοιβή εξόριξη εκπίπτει στο altcoin συνεχώ από το ένα μπλοκ στο επόμενο. Επειδή σε αυτό το altcoin δεν υπάρχει ανώτατο το όριο, το συγκεκριμένο νόμισμα θα έχει ξεπεράσει ω το 2040 το bitcoin. Έω το έτο 2130 αναμένονται 35 εκατομμύρια. Η αύξηση τη προσφορά χρήματο θυμίζει τα παραδοσιακά πιστοτικά νομίσματα. Οι κάρτε γραφικών AMD είναι πολύ καλέ για την εξόριξη μονέρου. Οπότε αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι οποιοδήποτε διαθέτει έναν υπολογιστή και επαρκεί πόρου μπορεί να κάνει εξόριξη σε μονέρο. Αρχικά λοιπόν πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πορτοφόλι, του οποίου τι παραμέτρου μπορούμε γρήγορα και απλά να ρυθμίσουμε μέσω του στιότοπου mymonero.com. Το online πορτοφόλι ασφαλίζεται με ένα προσωπικό κλειδί σύνδεση, το οποίο σα συνιστούμε να το σημειώσετε κάπου και να μην το χάσετε σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν αρκετέ πλατφόρμε στι οποίε μπορεί κανεί να αγοράσει altcoin γρήγορα και σε χαμηλή τιμή. Θα πρέπει να προσέξετε την ταχύτητα και την ασφάλεια των συναλλαγών καθώ και τα χαμηλά τέλη συναλλαγή. Επίση, σα συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πλατφόρμε με υψηλό όγκο συναλλαγών. Προκειμένου για τη διασφάλιση τη ομαλή δροής, συνίσταται επίση λόγω των διαφορετικών δυνατοτήτων πληρωμή εκτό των άλλων ιστιότοποι kraken.com, anycoindirect.eu ή libit.eu. Η επαλήθευση των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη και απαιτεί κάποιο χρόνο. Εν μέρη, ο βαθμό επαλήθευση εξαρτάται από το ποσό που θέλει να επενδύσει κανεί. Έτσι, α πούμε, η επένδυση ως και 100 ευρώ στον ιστότοπο anycoindirect.eu μπορεί να ολοκληρωθεί πολύ απλά με επιβεβαίωση μέσω τηλεφώνου, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Η σύνταξη μιας πρόγνωση σχετικά με την εξέλιξη του νομίσματο δεν είναι και τόσο απλή υπόθεση. Παράλληλα με τη ραγδαία εξέλιξη του bitcoin, αυξήθηκε πολύ και η αξία των άλλων altcoins. Εάν παρακολουθήσει κανεί την εξέλιξη του ψηφιακού νομίσματο του μονέρου κατά το 2017 και μετά, μπορεί να αντιληφθεί ότι εν μέρει είναι δυνατή η επίτευξη καλών αποδόσεων. Το bitcoin ασκεί συχνά έντονη επιρροή σε άλλα ψηφιακά νομίσματα. Γεγονό βέβαια που έχει αρνητικέ συνέπειε σε περίπτωση αρνητική εξέλιξη. Εάν παραδείγματο χάρη σημειωθεί η πτώση του bitcoin, είναι πιθανό και τα υπόλοιπα altcoins να χάσουν την αξία του. Η δυναμική αυτού του νομίσματο οφείλεται στο γρήγορο και ασφαλή αλγόριθμο, καθώ και στην πλήρη ανωνυμία των ολοκληρωθήσεων συναλλαγών. Το Monero, σε αντίθεση με το bitcoin, δεν έχει ανώτατο όριο, με αποτέλεσμα οι οπαδοί των κρυπτονομισμάτων να επενδύουν σε αυτό το altcoin δίχω όριο. Το νόμισμα αυτό δεν είναι ακόμα τόσο πολύ διαδεδομένο, ωστόσο υπάρχουν εξαιρετικέ δυνατότητε πληροφόρηση στο διαδίκτυο. Όσο πιο γνωστό γίνεται, τόσο μεγαλύτερη θα μπορούσε να είναι και η αύξηση τη τιμή του. Και όπω έχουμε πει, κάνουμε τη δικιά μα μελέτη πριν κάνουμε το οτιδήποτε. Αυτά ήταν κάποια νέα για το κρυπτονόμισμα Μονέρο. Να είστε καλά. Τα λέμε σύντομα με το νέο μα βιντεάκι. Να έχετε μια όμορφη μέρα.